Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κριτική εδώ στο Movies Room. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε κριτική μια ταινιάρα που δεν το περίμενα ότι θα τη λατρέψω και δεν είναι άλλη από το Strange Darling. Λοιπόν, προσδεθείτε, πάρτε τα αγαπημένα σας snacks και αράξτε στο αγαπημένο σας σημείο και πάμε να μιλήσουμε για την ταινία. J.T. Molnar και Willa Fitzgerald, τι μπορεί να πάει στραβά, παιδιά? Είναι μία ηθοποιός η Willa Fitzgerald, την οποία την έχω παρατηρήσει τα τελευταία δύο χρόνια για τις δουλειές τις οποίες κάνει και έχω λατρέψει το πρόσωπό της. Στην αρχή δεν το πήρα πρέφα γιατί δεν έκατσα να δω ποιοι παίζουν. Με το κόκκινο μαλλί που τη βλέπουμε μέσα στην ταινία, δεν μου θύμισε, δεν ξέρω ποια ηθοποιός ήταν. Και έκατσα μετά στο IMDb και το ψάξα και λέω, παιδιά, μαλάκα, είναι η Willa Fitzgerald. Είναι παιδιά μία ανερχόμενη. Είναι νομίζω το 1991 από ό,τι είδα πριν στην καρτέλα, γεννηθεί στο 91. Και παιδιά, να την έχετε στα υπόψη σας τη συγκεκριμένη ηθοποιό, είναι ανερχόμενο ταλέντο, είναι φοβερή ηθοποιός και έχει τρομερή εκφραστικότητα. Πάντα δίνω έμφαση στην εκφραστικότητα του ηθοποιού, για μένα είναι το α και το ω, τέλος. Η κοπέλα το έχει στο επακρό, για να μιλήσουμε και για το συμπροταγωνιστή της που είναι ο Kyle Gardner. Καταπληκτικός επίσης στην ταινία. Παιδιά, έχει πάρει την κριτική της, τη βαθμολογία της, συγγνώμη, στο IMDb στο 7,6, της έβαλε ένα τίμιο 8, η ταινία είναι 1 ώρα και 36 λεπτά, εσείς βάλτε μια μισή ώρα. Η ταινία είναι το plot twist προσωποποιημένο. Δεν μπορώ να πω σχεδόν τίποτα για την ταινία, είναι όλο ένα plot twist. Παιδιά, το τέλος του είναι καταπληκτικό. Είναι νομίζω βασισμένο σε ομώνυμο βιβλίο του Steve King που λένε ότι είναι το thriller της χρονιάς. Θα μπορούσε να είναι. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, παιδιά, ότι εγώ έμεινα μαλάκας. Δηλαδή, ήμουνα προσιλωμένος όλη την ταινία από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ένα διαμάντι κυριολεκτικά, ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης. Μου άρεσε το. Είχε κάποια πράγματα που μου θύμισαν το Kill Bill, επειδή έχει αυτό το wallpaper, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3. Ήταν κάτι το οποίο το λάτρεψα, που μας εξιστορεί με chapters την εξέλιξη της ταινίας, όλης της πλοκής, το πώς πάει, αλλά είναι ανακατεμένα τα chapters. Δηλαδή σου πηγαίνει, ξεκινάει π.χ. από το chapter 5 και σε πηγαίνει στο chapter 3. Μετά σε πηγαίνει στο chapter 1 και μετά σε πηγαίνει στο chapter 6. Δηλαδή είναι λίγο ανάστα ο κύριος, αλλά αν το αφαιρέσουμε αυτό, η μουσική ήταν καταπληκτική, το soundtrack ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που ξεχώρισε ήταν, παιδιά, οι ερμηνείες και δε της Willa Fitzgerald, όπου, παιδιά, το plot twist το οποίο είδα μέσα, λέω, ρε φίλε, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και μ' άρεσε ότι τόλμησε ο σκηνοθέτης να μας δείξει μια πλευρά που δεν περιμέναμε ότι θα γινόταν σε ένα μεγάλο βαθμό. Όσοι έχετε δει την ταινία, την έχετε δει, δεν θέλω να κάνω spoiler, καταλαβαίνετε τουλάχιστον όσοι έχουμε δει την ταινία, περί τίνος πρόκειται. Οι ερμηνείες, παιδιά, ήταν στο Θεό, ένα πάρα πολύ απλοϊκό σενάριο. Το σενάριο δεν είναι κάτι στην ουσία, δεν είναι αυτό που ξεχωρίζει, όσο οι ερμηνείες οι οποίες ήταν αυτές υπεύθυνες για να δώσουν μια παραπάνω πινελιά στο σενάριο και να το ξεχωρίσει και να γίνει μια ιδιαίτερη ταινία για το 2024. Αν και η ταινία έχει δημιουργηθεί το 2023 και βγήκε φέτος. Δεν έχω ψάξει τους λόγους, δεν ξέρω.
Εγώ θα σας πω, δεν ξέρω τώρα αν είναι στο σινεμά, εγώ το είδα σε κάμερα, αλλά η κάμερα του ήταν άκρος ποιοτική, 1080, με πάρα πολύ καλό ήχο, οπότε είναι σαν να το είδα στο σπίτι μου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, μια χαρά πέρασα. Ήμουνα, παιδιά, καθυλωμένος από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Το soundtrack του καταπληκτικό, μια πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία του σκηνοθέτη, εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω, πράγμα που έχει σκηνοθετήσει άλλες, είναι γνωστός για τρεις ταινίες ακόμα, είναι για το Outlaws and Angels, είναι το Flowers in December που έχει πάρει βαθμολογία στο 8, είναι μια short ταινία, και είναι νομίζω και σκηνοθέτης πρέπει να είναι. Ναι, είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος για το Outlaws and Angels, που έχει τη βαθμολογία το 5,4. Επίσης σεναριογράφος, σκηνοθέτης στη short ταινία του που έχει πάρει 8 στο IMDb, το Flowers in December. Και το The Red Moon που είναι στο 7,4, επίσης σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Οπότε, καλό είναι να ρίξετε μια ματιά, δεν έχω δει τις ταινίες του, δεν ξέρω. Πάντως για τη συγκεκριμένη ταινία ομολογώ ότι θα κάτσω να ψάξω λίγο τη φιλμογραφία του, το τι έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Πηγαίνετε χθες να τη δείτε στο σινεμά ή κατεβάστε τη. Δεν ξέρω αν έχει βγει τώρα καλή ποιότητα σε torrent. Έτσι. Νομίζω θα κυκλοφορεί αυτή η κόπια η οποία είδα εγώ σε κάμερα, που είναι άρτια η ανάλυση του. Οπότε λογικά δείτε το από εκεί αν δεν παίζουν λεφτά και θέλετε να το δείτε online. Οπότε κομπλέ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τα φιλιά μου. Έτσι, να προσέχετε και κάντε μια κοινοποίηση, να το μοιραστείτε το βίντεο για να ανεβαίνει, να μας προωθεί ο αλγόριθμος. Κάντε και ένα like, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα στην επόμενη κριτική. Γεια σας.